Ωραία. Να ξεκινήσω από την τοποθέτηση του κύριου Βρούτση. Δεν τον βλέπω εδώ. Ο κύριος Βρούτσης λοιπόν είπε ότι αισθάνεται δικαιωμένος σήμερα με την τροπολογία που εισηγείται η κυβέρνηση, η οποία θα επιταχύνει τη διαδικασία για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να αισθάνεται όπως θέλει, με βάση αυτά που φαντάζεται, που φαντασιώνεται, που νομίζει, που επιθυμεί. Αλλά αυτά αφορούν, νομίζω, τον κόσμο των επιθυμιών και δεν αφορούν. Ή αφορούν τον κόσμο της ψυχολογίας και δεν αφορούν την πραγματικότητα. Διότι εγώ δεν κατανοώ πώς μπορεί να αισθάνεται δικαιωμένος το στέλεχος ενός κόμματος που μείωσε τον κατώτατο μισθό σε μια νύχτα κατά 22%. Πώς μπορεί να αισθάνεται δικαιωμένο το στέλεχος ενός κόμματος που θέσπισε τον υποκατώτατο μισθό, που κατήργησε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και απαγόρευσε ουσιαστικά στους εργαζόμενους να μπορούν να διεκδικούν και να πετυχαίνουν αυξήσεις και καλύτερους όρους εργασίας. Δεν κατανοώ πώς μπορεί κανείς να αισθάνεται δικαιωμένος όταν έχει εφαρμόσει μια τέτοια ολέθρια συνθήκη για τα εργασιακά δικαιώματα και να τη διατηρήσει μάλιστα για όσο καιρό είναι στην κυβέρνηση. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να είναι κάποιος δικαιωμένος όταν το στέλεχος ενός κόμματος που ως κυβέρνηση εκτείναξε την ενεργία στο 27,9% και πώς μπορεί δύο σήμερα να αισθάνεται δικαιωμένος που το αντίπαλο κόμμα που σήμερα είναι στην κυβέρνηση έχει επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, έχει επεκτείνει ήδη 7 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που καλύπτουν 200.000 εργαζόμενους στη χώρα, που οδηγεί σε αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων, που σήμερα ενεργοποιεί τη διαδικασία και θα αυξήσει τον κατώτατο μισθό, που έχει θεσπίσει κανόνες για την τήρηση των ωραρίων, την καταβολή του μισθού, την προστασία των εργαζομένων από τις εργολαβίες. Εγώ δεν κατανοώ πώς ακριβώς μπορεί κανείς να αισθάνεται δικαιωμένος, αλλά αυτό ίσως το τι αισθάνεται είναι περισσότερο στο πεδίο πια της ψυχανάλυσης. Άκουσα όμως και το άλλο το επιχείρημα, το έχω ακούσει και άλλες φορές, αυτού του ιδιότυπου ντετερμινισμού, ότι τα πράγματα θα ήταν έτσι θα γίνονταν. Θα συνέβαιναν αυτά, αυτονόητα ήταν, δώστε μου λίγο χρόνο. Θα επανέρχονταν οι συλλογικές συμβάσεις, θα αυξανόταν ο κατώτατος μισθός ούτως ή άλλως. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτα που ήρθε στην κυβέρνηση. Αν ήταν έτσι, γιατί δεν τα κάνετε. Γιατί δεν τα κάνετε, όσο ήταν εσείς. Γιατί δεν τελειώσατε το πρόγραμμα στα τέλη του 2014, γιατί εδώ άλλαξε τώρα την τοποθέτηση του κύριος Βρούτση. Ο κύριος Βρούτσης άλλαξε την τοποθέτησή του. Γιατί δεν τελειώσατε το πρόγραμμα το δεύτερο που είχατε υπογράψει στα τέλη του 2014 όπως εξ αρχής όριζε, και να κάνατε και την αύξηση του κατώτατου μισθού, να επαναφέρατε και τις συλλογικές συμβάσεις. Γιατί όταν διαπραγματευόμασταν εμείς τότε, λοιπόν, για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, βγαίνατε και λέγατε ότι αυτά είναι ιδεολειψίες της αριστεράς. Γιατί? Γιατί δεν λέγατε μπράβο στην κυβέρνηση που προσπαθεί να επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις. Θα έλεγα λοιπόν να αφήσουμε στην άκρη τον κόσμο των επιθυμιών που δεν ενδιαφέρει στο τέλος για κανέναν και είναι λίγο ή πολύ ατομικό ζήτημα και να καλέσω τον κύριο Βρούτση να εναρμονιστεί επιτέλους με τον πρόεδρο του κόμματός του, ο οποίος ο άνθρωπος με παρησία είπε ότι είμαστε κατά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ότι θέλουμε οι επιχειρήσεις να έχουν ευελιξία. Ο πρόεδρος του κόμματος. Ελάτε. Ο πρόεδρος του κόμματός σας πολύ έξυπνα. Ελάτε, κύριε συνάδελφε. Πολύ έξυπνα. Πολύ έξυπνα. Κύριοι συνάδελφοι, δεν ακούγεστε. Ο πρόεδρος του κόμματος. Ωραία, θα έχετε το λόγο να απαντήσει, κύριε Τζαβάρα. Θα έχετε το λόγο να απαντήσετε. Θα έχετε το λόγο, κύριε Τζαβάρα. Ο πρόεδρος του κόμματός σας. Κύριε Τζαβάρα. Συγγνώμη, κύριε Πολάκη, δεν χρειάζεται να φωνάξετε κι εσείς. Χαμηλά, τόση ώρα ακούμε ένα καρομό. Ελάτε, σας παρακαλώ. Κύριε Πολάκη. Ο πρόεδρος του κόμματός σας, λοιπόν, με πολύ μεγάλη ευφυΐα είπε για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις ότι θα πρέπει οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να αποκλίνουν από τα αυτά που θα ορίζει μια συλλογική σύμβαση. Έχετε εικόνα της ελληνικής οικονομικής πραγματικότητας? Έχετε εικόνα ότι στις μικρές επιχειρήσεις που είναι το 99% της ελληνικής οικονομίας δεν υπάρχουν επιχειρησιακά σωματεία, δεν μπορούν οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν καλύτερους μισθούς και όρους εργασίας γιατί είναι 2-3 εργαζόμενοι απέναντι σε έναν εργοδότη? Τι ακριβώς λοιπόν εννοούσε όταν έλεγε οι επιχειρήσεις να παρεκκλίνουν από τις συλλογικές συμβάσεις? Δεν εννοούσε να μην είναι υποχρεωτικές συλλογικές συμβάσεις? Κάνω εγώ παρερμηνίες ή μήπως δεν βολεύει αυτό που είπε? Ο άνθρωπος ήταν σαφής και καθαρός και με τις συλλογικές συμβάσεις εναντιώνεται και το έχει πει και κατά τη διάρκεια που κάναμε τη διαπραγμάτευση με τους ότι είναι ιδεολειψίες αυτά τα πράγματα, και με τον κατώτατο μισθό πολύ καθαρά είπε ότι θα προχωρούσαμε σε αύξηση αν υπήρχε συμφωνία του ΣΕΒ. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν αφορούν τον κόσμο των επιθυμιών του κυρίου Βρούτση και καλά θα κάνει να εναρμονιστεί με τον πρόεδρο του κόμματός του για να φαίνονται με σαφήνεια πια και τα πράγματα που βρίσκονται. Σε ό,τι αφορά τη δημοκρατική συμπαράδοξη, μιλάτε για κάποια πράγματα, λες και μας ήρθαν από τον ουρανό. Λες και μας έπεσαν ως φυσικό φαινόμενο.
ήσασταν ή δεν ήσασταν στη συγκυβέρνηση η οποία υπέγραψε την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου του 12, η οποία μείωσε τον κατώτατο μισθό κατά 22% μέσα σε μια νύχτα και τον έκανε 5,86. Ήσασταν ή δεν ήσασταν στην κυβέρνηση η οποία θέσπισε τον υποκατώτατο μισθό, η οποία κατήργησε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ήσασταν ή δεν ήσασταν σε αυτή τη συγκυβέρνηση. Αν θέλατε αυξήσεις στο μισθό που σήμερα με εγκαλείτε εμένα, γιατί καθυστέρησα να κάνω την αύξηση του μισθού, γιατί δεν τις κάνατε όσο ήσασταν στην κυβέρνηση. Γιατί τον μειώσατε τον μισθό, αφού θα έπρεπε κατά την άποψή σας να αυξηθεί. Ελάτε, κύριε Γιακουμάτο. Σας παρακαλώ πολύ. Αντί λοιπόν να απολογηθείτε και να εισέλθετε σε μία περίοδο έμπρακτης αυτοκριτικής... Υπάρχει ένας εκνευρισμός. Κύριε Ακουματώ, σας παρακαλώ πολύ. Να απολογηθείτε και να εισέλθετε σε μία περίοδο έμπρακτης αυτοκριτικής για το επίπεδο στο οποίο φέρατε τους μισθούς και, και τα δικαιώματα τα εργασιακά. Νομίζω ότι προτετελεσμένων προβαίνετε σε τακτικισμούς, αλλά η πολιτική πράξη δεν διαγράφεται. Και θα μου επιτρέψετε να πω και δύο κουβέντες σε σχέση με την τοποθέτηση του κ. Παφίλη από το ΚΚΕ. Έχετε την τάση, αυτό το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, όσες φορές έχω την ευκαιρία να κάνουμε αυτό το διάλογο στη Βουλή. Έχετε την τάση να υποβαθμίζετε όσα κάνει αυτή η κυβέρνηση για τα εργασιακά. Αυτό είναι η μόνιμη αποδός των διαξηφισμών εντός της Βουλής. Ότι έχετε την τάση να υποβαθμίζετε όσα κάνει αυτή η κυβέρνηση για τα εργασιακά και προσπαθείτε να μας ταυτίσετε με τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε όμως ότι όση ρητορική προσπάθεια και αν καταβάλω εγώ ή εσείς εδώ μέσα, υπάρχει μια πραγματικότητα η οποία δεν μπορεί να διαγραφεί. Η πραγματικότητα αυτή είναι ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Το αμφισβητούσατε ότι θα συμβεί αυτό. Λέγατε ότι δεν θα συμβεί αυτό. Λέγατε ότι λέμε ψέματα ότι τις επαναφέρουμε. Και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό. Και σήμερα ξέρετε ότι έχουν επεκταθεί 7 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις που καλύπτουν 200.000 εργαζόμενους και εγγυώνται αυξήσεις μισθών σε δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Και αυτό θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα. Ξέρετε ότι είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία έθεσε αυστηρούς κανόνες για την τήρηση των ωραρίων. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή στα μεγάλα καταστήματα των τραπεζών φεύγουν σωριδών mail προς τους εργαζόμενους που τους λένε αδειάστε το κατάστημα 5 ώρα γιατί έρχεται το ΣΕΠΕ. Και το ξέρετε αυτό γιατί είστε στους χώρους δουλειάς. Ξέρετε ότι αυτή η κυβέρνηση προστάτευσε τα δικαιώματα των εργαζομένων απέναντι στις εργολαβίες, τους έφερε πρώτους στις απαιτήσεις τους στις περιπτώσεις πτωχεύσης των επιχειρήσεων. Τα ξέρετε αυτά, ότι είναι πραγματικά υλικά βήματα που έχουν ενεργοποιηθεί από αυτή την κυβέρνηση. Και ξέρετε ότι αυτή η κυβέρνηση θα αυξήσει τον κατώτατο μισθό, όπως είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία μείωσε την ανεργία κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες. Άρα, ξέρετε ότι στην πράξη αυτή η κυβέρνηση έχει διαχωριστική, σαφή διαχωριστική γραμμή από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που νομίζω ότι συμβαίνει, κατά την άποψή μου, με την απαξίωση αυτή που κάνετε και το οποίο νομίζω ότι δεν το κάνετε συνειδητά, είναι ότι υπονομεύετε τις δυνατότητες που δίνονται στους εργαζόμενους χάρη στα εργαλεία που διασφαλίζει αυτή η κυβέρνηση. Τις δυνατότητές τους να διεκδικούν και να πετυχαίνουν καλύτερους μισθούς και όρους εργασίας, εκμεταλλευόμενοι το θεσμικό πλαίσιο που εμείς ορίζουμε. Κύριε Υπουργέ, αν θέλετε, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε. Να διεκδικούν και να πετυχαίνουν περισσότερα. Αυτή την προσπάθεια υπονομεύεται, κατά την άποψή μου, με τη στάση που κρατάτε. Ελάτε.